σας, είμαι η Λισά Ατμάλο. Ξέρω marketing. Προσλάβετε με. Γεια σας, είμαι η Ελισάβετ. Έχω πολύ ανάγκη αυτή τη δουλειά. Δώστε μια ευκαιρία. Σας παρακαλώ. Θα έρχομαι πρώτη, θα έρχομαι τελευταία. Το υπόσχομαι. Γεια σας, είμαι η Ελισάβετ. Γνωρίζω την εταιρεία σας και θα θαυμάζω πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να γίνω μέλος της ομάδας σας. Αν έχετε 10 λεπτάκια, σας παρακαλώ, δώστε τα μου να σας μιλήσω για μένα. Πας για συνέντευξη και συναντάς τον συνεντευκτή σου στο σανσέρ. Τι θα του πεις? Βγαίνεις σχεδόν τρέχοντας από το μετρό, πίνεις μια γουλιά καφέ ίσα-ίσα για να ξυπνήσεις και πας τρέχοντας στην εταιρεία στην οποία έχεις κλείσει τη συνέντευξή σου, η εταιρεία των ονείρων σου. Μπαίνεις στο σανσέρ και ο εφιάλτης σου αποκτά σάρκα και οστά. Συναντιέσαι πρόσωπο με πρόσωπο με τον CEO ή τον recruiter ή τον line manager, ο οποίος έχει δει το βιογραφικό σου. Σου χαμογελάει, σου λέει τι κάνεις και ξαφνικά εσένα σε λούζει κρύος υδρότας. Χαμογελάς και σκέφτεσαι τώρα τι με περιμένει. Δεν θα ήθελες να είσαι προετοιμασμένος, προετοιμασμένη σε μια τέτοια κατάσταση? Θα ήθελες. Και εμείς θα το θέλαμε πολύ. Γι' αυτό κάτσε, χαλάρωσε και πάμε να δούμε ποιο είναι το κουμπί το οποίο θα σε πάει στην κορυφή. Ξέρεις τι είναι το elevator pitch? Το elevator pitch είναι μια σύντομη και περιεκτική περιγραφή του ακαδημαϊκού και εργασιακού σου background. Λέγεται έτσι γιατί πρέπει να είναι τόσο σύντομο όσο και η διάρκεια μιας διαδρομής με ασανσέρ. 20 με 30 δευτερόλεπτα περίπου. Είναι μια δεξιότητα η οποία σου λύνει τα χέρια, γιατί μπορεί σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να παρουσιάσει αποτελεσματικά τον εαυτό σου σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ περιορισμένο χρόνο, άρα θέλουν να λάβουν όλη την πληροφορία σε σφινάκι. Το elevator pitch λοιπόν είναι η παρουσίαση της δικής σου διαδρομής και αποτελείται από 3 στάδια. Πριν σου πω όμως ποια είναι, κάνε ένα subscribe, πάτε και το καμπανάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε υλικό. Το έκανες? Τέλεια, μπορούμε να συνεχίσουμε. Ποια είναι λοιπόν τα 3 στάδια του elevator pitch? 1. Ποιος είσαι? Κλείνουν οι πόρτες στο σανσέρ και ξεκινάει την αρπαστική εμπειρία όπου πρέπει να παρουσιαστείς εσύ και το ποιος είσαι επαγγελματικά. Μην αγχώνεσαι και η πρακτική άσκηση εργασιακή εμπειρία είναι. Για παράδειγμα, εγώ θα έλεγα: είμαι απόφοιτη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και τα τελευταία χρόνια έχω απασχοληθεί σε ρόλους υποστήριξης πελατών και πωλήσεων. Παιδιά, το service παρέχει δεξιότητες. Μην το υποτιμάτε. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που σε καθιστούν ξεχωριστή για τη συγκεκριμένη θέση? Έχεις ξεκινήσει την διαδρομή, έχεις πει δύο λόγια για εσένα και πάμε να συνεχίσουμε ανωδικά την πορεία μας. Για να είσαι προετοιμασμένη, δημιούργησε ένα draft με 2-5 επιτυχημένες στιγμές της μέχρι τώρα πορείας σου. Να θυμάσαι, τα πάντα τα λέμε χρονολογική σειρά και επιμένουμε στις πιο σημαντικές μας στιγμές. Για παράδειγμα, εγώ θα έλεγα: κατά τα ακαδημαϊκά μου χρόνια, υλοποίησα την πτυχιακή μου εργασία στο μάθημα ΤΑΔΕ με θέμα Χ, η οποία αναδείχθηκε στις top 20 εργασίες του έτους. Παράλληλα, εργαζόμουν για 3 σεζόν σε ρόλο service, εξυπηρετώντας περίπου 100 πελάτες ημερησίως. Ενώ στη συνέχεια, ανέλαβα ρόλο promoter στην διαφημιστική εταιρεία, όπου επέτυχα περίπου 50 πωλήσεις ανά ημέρα σε καταναλωτικά προϊόντα. Σε περίπτωση τώρα που έχεις εκπονήσει την πρακτική σου άσκηση, μπορείς να πεις το παρακάτω. Εκπώνησα την πρακτική μου άσκηση στην CollegeLink σε ρόλο HR consultant και κατά τη διάρκεια αυτής πραγματοποίησα 50 συνεντεύξεις με υποψηφίους, ενώ δημιούργησα πάνω από 100 αγγελίες. Τόσο απλά. 3. Γιατί βρίσκεσαι εδώ αυτή τη στιγμή? Τώρα πλησιάζεις την κορυφή και ήρθε η ώρα όχι απλά να συνεχίσεις την διαδρομή σου, αλλά να τοξευτείς προς αυτή. Είναι η στιγμή όπου πρέπει να εξηγήσεις την εταιρεία γιατί είσαι εσύ μοναδικός, μοναδική για αυτήν την θέση και γιατί πρέπει να σε επιλέξουν έναντι άλλων. Γιατί ταιριάζει με την ομάδα, γιατί ταιριάζει με την κουλτούρα και γιατί συνολικά ταιριάζει με τις αξίες αυτής. Ένα ωραίο κλείσιμο για το elevator pitch σου μπορεί να είναι: προχωρώντας μπροστά, θα ήθελα να αναλάβω έναν ρόλο ο οποίος θα καταφέρει να με εξελίξει επαγγελματικά σε μια εταιρεία στην οποία σέβομαι και πιστεύω την κουλτούρα και τις αξίες της.
Γενικά, το elevator pitch είναι μια πάρα πολύ όμορφη προσέγγιση με την οποία μπορείς να παρουσιάσεις τον εαυτό σου σε οποιονδήποτε ή οποιαδήποτε περίσταση χρειάζεται. Κάνεις κάποιες μικρές προσαρμογές, οι οποίες πάντα θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους σου και την θέση την οποία θέλεις να αναλάβεις. Μετά από αυτήν την προετοιμασία, μπορείς να αρχίσεις να εύχεσαι να πετύχεις τον συνεντευκτή σου στο Sunset, γιατί με μια πρώτη καλή και αξιομνημόνευτη συνάντηση έχεις το πλεονέκτημα. Και μην ξεχνιόμαστε, αν βρήκες αυτό το βίντεο χρήσιμο, κάνε ένα like, πάτα subscribe και χτύπα και το καμπανάκι και σε περιμένουμε στα επόμενα. Γεια σου!